ανθρώπων πάθη και 44ο σήμερα θέμα μας, η θλίψη και η κατάθλιψη, που είναι πάντοτε επίκαιρο και καθημερινό στους καιρούς μας. Τι είναι όμως θλίψη? Θλίψη είναι ψυχικός πόνος και πάλι προέρχεται φυσικά από την αρχαία αλλά και σύγχρονη ελληνική λέξη θλίβο, που στην αρχαιότητα βέβαια δεν είχε τη σημασία που έχουμε μόνο σήμερα, αλλά σήμερα συνθλίβω, λιώνω. Ενώ σήμερα προκαλώ το αίσθημα της θλίψης. Για τους πιστούς χριστιανούς, η ζωή εδώ στον κόσμο, από την ημέρα της έξωσης του πρωτοπλάσματος στον Παράδεισο και μέχρι τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία, χαρακτηρίζεται και είναι συνυφασμένη με τις θλίψεις. Όπως λέει και ο Ψαλμωδός, ζούμε στην κοιλάδα του κλαφμόνους. Η ποιή των θλίψεων οφείλεται στο ηθικό κακό που ήρθε στον κόσμο, συνεπία του προπατορικού αμαρτήματος. Με την Ανάστασή του βέβαια ο Κύριος έδωσε διέξοδο προς την οριστική απαλλαγή του γένους μας από τις θλίψεις. Όμως η διέξοδο σε αυτή αφορά στην άλλη ζωή, σίγουρα. Εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και οι πιστεύσαντες στον Χριστό δεν απαλλάσσονται από τις θλίψεις, το αντίθετο μάλιστα. Οι κατεξοχήν πιστοί και δίκαιοι είναι περισσότερο υποκείμενοι τελικά στις θλίψεις. Ο λόγος είναι ότι πολιτεύονται με γνώμονά τους το Ευαγγέλιο, απέναντι του οποίου κινείται ο κόσμος. Το παράδειγμα των θλίψεων το δίδει ο ίδιος ο Κύριος με την ανθρώπινη του φύση, διήρθε από τόσες και τόσες θλίψεις, με αποκορύφωμα αυτή την ιδέα της σταύρωσή του. Έτσι και αυτοί που αγωνίζονται στη μίμηση του Χριστού θα διέρθουν θλίψεις προς χάριν του. Όμως μέσα από αυτές δοκιμάζεται η αληθινή πίστη και αφοσίωση στο Θεό, και μέσα από αυτές αναδεικνύεται ο πραγματικός μαθητής της Ουράνιας Βασιλείας. Έτσι, η στενή οδός των θλίψεων, όπως ο ίδιος ο Κύριος τη χαρακτήρισε, οδηγεί στην Άνω Ιερουσαλήμ. Βέβαια, έχουν θλίψει και οι πιστοί, θλίψει και οι λοιποί άνθρωποι. Όμως υπάρχει μια διαφορά. Οι πρώτες, οι θλίψεις των πιστών, έρχονται έξωθεν και δεν μπορούν να βλάψουν τους πιστούς. Ενώ οι δεύτερες συνήθως φέρονται έσωθεν από το εσωτερικό μας και δεν οδηγούν στην επιστροφή στην πίστη, που να αποτελέσουν προήμιο κολάσεως από εδώ τη γη. Η Αγία Γραφή λέει ότι δια πολλών θλίψεων οι χριστιανοί θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Σχετική είναι και η λέξη κατάθλιψη. Στην καθημερινή ζωή με τον όρο κατάθλιψη εννοούμε μια κατάσταση παροδικής θλίψης και μελαγχολίας που οφείλεται μάλλον σε κάτι σχετικά ασήμαντο και απουσιώδες. Η κατάθλιψη διαφέρει από την κλινική κατάθλιψη, η οποία χαρακτηρίζεται από συμπτώματα που διαρκούν πάνω από 2 εβδομάδες, τότε λέμε για πάθηση, και είναι τόσο σοβαρά ώστε να επεμβαίνουν στην καθημερινότητα ενός ατόμου. Στην ψυχιατρική πάλι, η κατάθλιψη μπορεί να έχει τη σημασία της ψυχικής ασθένειας, όταν έχει φτάσει σε επίπεδο υψηλής σοβαρότητας. Κατά ορισμένους θεωρητικούς, τα άτομα που είναι επιρρεπείς σε κατάθλιψη χαρακτηρίζονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση συνήθως. Κατ' άλλως, η κατάθλιψη είναι θυμός εναντίον του εαυτού μας. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η ανασφάλεια που είχαμε στη βρεφονηπιακή ηλικία, που προέρχεται από μια διαταραγμένη σχέση μητέρας-παιδιού, δημιουργούν κάποιο υπόστρωμα που οδηγεί σε κατάθλιψη. Ακόμα η διαπροσωπική απώλεια, το πένθος, έχει τονιστεί ιδιαίτερα από τον Φρόιντ και τους οπαδούς του, που σημείωσαν τις ομοιότητες διαφορές ανάμεσα στο κοινό πένθος και την κατάθλιψη, που ακολουθεί την απώλεια, είτε ενός αγαπημένου ατόμου, είτε κάποιας σημαντικής για το άτομο διάσταση, παραδείγματος χάρη θάνατος ενός αγαπημένου ατόμου, ή απώλεια εργασίας, ή χωρισμός από ένα αγαπημένο άτομο. Υπάρχει αυξημένη συχνότητα κατάθλιψη άτομα που έχασαν κάποιο γονιό στην παιδική του ηλικία. Ακόμα η γνωστική θεωρία της κατάθλιψης, Watson, αποδίδει την κατάθλιψη σε αρνητική εκτίμηση που κάνει το άτομο για τον εαυτό του και το ίδιο του μέλλον. Ποια όμως είναι τα συμπτώματα αυτής της κατάθλιψης? Πρώτο, το άτομο που βρίσκεται σε καταθλιπτική διαταραχή νιώθει λύπη, θλίψη, απογοήτευση μέχρι απελπισία. Η διάθεση αυτή κυριαρχεί στη ζωή του και συχνά έχουμε κλάματα. Μπορεί όμως το άτομο να περιγράφει τη διάθεσή του και με λόγια όπως «δεν με νοιάζει πια» ή μπορεί ακόμα να μας λέει ότι δεν νιώθει θλίψη, ενώ νιώθει. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα συχνό στα παιδιά, που όμως στο πρόσωπό τους δείχνει την κατάθλιψη. Τα παιδιά δεν μπορούν να κρύψουν τα αισθήματα άλλωστε. Δεύτερο, απόλυτη ευχαρίστηση, λεγόμενη ανιδονία, σε δραστηριότητες που προηγούμενα ήταν ευχάριστες. Φαγητό, ερωτική πράξη, τα χόμπι, τα σπορ, κοινωνικές και οικογενειακές εκδηλώσεις. Τρίτο, πολλοί καταθλιπτικοί νιώθουν άγχος, φόβο, αίσθημα κινδύνου, ευερεθιστότητα ή ακόμα και πανικό, με συμπτώματα όπως υδρότες, ταχυκαρδία κλπ. Η συνύπαρξη άγχους και κατάθλιψης μπορεί να κάνει ακόμα δύσκολη τη διάκριση για το ποιο είναι το αίτιο και ποιο το αιτιατό. Τέταρτο, οι περισσότεροι καταθλιπτικοί παρουσιάζουν διαταραχές ύπνου, δηλαδή αϊπνία ή υπερυπνία, ιδιαίτερα στα παιδιά. Πέμπτο, πολλοί καταθλιπτικοί ασθενείς παρουσιάζουν ανορεξία που συνοδεύεται συχνά από απώλεια βάρους. Η απώλεια βάρους μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή πολλές φορές. Λιγότερο συχνή είναι η αύξηση του βάρους, η λεγόμενη βουλιμία, που μπορεί να οδηγήσει και σε πρόσληψη σημαντικού βάρους, ιδιαίτερα σε νεαρές γυναίκες. Έκτο,
Συχνό παράπονο των καταθλιπτικών. Είναι ένα αίσθημα κόπωσης ή εξάντλησης, σαν όλη η ενέργεια που έχουν μέσα τους να έχει χυθεί, να έχει φύγει από μέσα. Συχνή είναι η ελάττωση, έβδομο, συχνά είναι η ελάττωση της λίπητο. Ιδιαίτερα στους άντρες αυτό τραυματίζει τη λεγόμενη αυτοεκτίμησή τους. 8. Πολλοί πάσχοντες παρουσιάζουν επιβράδυνση σκέψης, λόγω αλλά και κινήσεων. Οι απαντήσεις είναι συχνά μονολεκτικές, ο λόγος μονότονος και βραδύς, το βλέμμα και το βήμα αδιάφορο ή ως απλανές, οι κινήσεις τους είναι αργές και όλη η εικόνα τους δείχνει αυτό που λέμε κατατονία. 9. Ορισμένοι ηλικιωμένοι τώρα καταθλιπτικοί παρουσιάζουν εκνευρισμό, ανησυχία και ένταση. Ευερεθιστότητα θα λέγαμε. 10. Το καταθλιπτικό άτομο νιώθει ανήμπορο να φέρει σε πέρα τις υποχρεώσεις του, ακόμα και το πώς να φροντίσει την εμφάνισή του και την υγιεινή του. Νιώθει άπελπης, δηλαδή χωρίς ελπίδα, για την κατάστασή του. 10. Που είναι η σοβαρότερη επιπλοκή των καταθλιπτικών διαταραχών, είναι η αυτοκτονία. Οι ψυχολόγοι υπολογίζουν το 1% των καταθλιπτικών πεθαίνει αυτοκτονώντας μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη κατάθλιψης. 12. Οι καταθλιπτικές ασθενείς συχνά εκφράζουν αισθήματα και σκέψεις ενοχής για αποτυχίες τους. Ο βαθμός αυτοκατηγορίας είναι υπερβολικός και φαίνεται ότι από τα ίδια τα γεγονότα που αναφέρει το ασθενής ότι είναι μηδαμινά, δεν είναι άνευ αξίας. Όμως αυτά τα έχουν μεγεθύνει σαν σημασία τους στο μυαλό τους. Ενοχή, αναξιότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, όλα αυτά είναι παραγγελματικές ιδέες που κυριαρχούν στον καταθλιπτικό. 13. Οι καταθλιπτικοί δυσκολεύονται να προσέξουν τι γίνεται γύρω τους. Παραπονιούνται συχνά για απώλεια μνήμης ή για δυσκολία συγκέντρωση να διαβάσουν, να δουν τηλεόραση. Παρουσιάζουν επίσης επιβράδυνση σκέψης και αναποφασιστικότητα. Ακόμα, 14. Η κατάθλιψη σε ακραία βαριά μορφή περιλαμβάνει ψυχωτικά συμπτώματα, όπως ψευδαισθήσεις και παραγγελματικές έντονες ιδέες. Τέλος, 15. Οι καταθλιπτικοί παραπονιούνται συχνά για ενοχλήματα όπως πόνο κεφάλους, πόνο στη μέση, κράμπες, ναυτία, εμετό, δυσκυλιότητα, οπισθοδερμικό κάψιμο, καύσος εδώ στο στήθος δηλαδή ανάμεσα, στο στέρνο, δυσκολία στην αναπνοή, ευρύτερο πόνο στο στήθος και άλλα. Ποια όμως είναι η θεραπεία αυτών των διαταραχών? Η αυτοκτονία βέβαια αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για τα καταθλιπτικά άτομα και γι' αυτό θα πρέπει να εκτιμάται από τον γιατρό ή αυτόν που παρακολουθεί τον πάσχοντα η πιθανότητα αυτοκτονίας σε κάθε ένα άτομο. Σκέψεις ή απόπειρες τέτοιες μπορεί να είναι φανερές ή συγκεκαλυμμένες. Ας πούμε, κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών, επικίνδυνο οδήγημα, υπερβολικός αλκοολισμός. Στην κατάσταση μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ανθρωποκτονίας ακόμα. Ο κίνδυνος συνδέεται με ψυχωτική κατάθλιψη, με παραγγελματικές ιδέες. Παραδείγματος χάρη, τα παιδιά, τι τα έφερα στη ζωή, θα ήταν καλύτερα να πεθάνουν. Τόσο τα φάρμακα όσο και το ηλεκτροσόκ είναι χρήσιμα, κυρίως παλαιότερα, και αποτελεσματικά στη θεραπεία της λεγόμενης μείζωνος καταθλιπτικής διαταραχής, ΜΚΔΕΛΤΑ. Τα αντικαταθλιπτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των οξέων καταθλιπτικών επεισοδίων, την ανακούφιση των χρόνιων καταθλιπτικών συμπτωμάτων και την πρόληψη κάποιων άλλων που υποτροπιάζουν. Το ηλεκτροσόκ παλαιότερα ενδείκνυνε για περιπτώσεις εκείνης που η κατάληψη είναι τόσο βαριά, ώστε να κινδυνεύει η ζωή του αρρώστου και που η ταχεία βελτίωση είναι αναγκαία ή σε περιπτώσεις που αντεδείκνεται για ιατρικούς λόγους η χορήγηση των καταθλιπτικών. Ακόμη προτείνονται από τους ειδικούς ηρεμιστικά, καταπραγεντικά ή ακόμα και υπνοτικά, τα οποία όμως λόγω εθισμού είναι καλύτερο να αποφεύγονται. Τρόποι αντιμετώπισης κατάθλιψης είναι η ψυχοθεραπεία, ατομική ή ομαδική. Κατάθλιψη και άσκηση. Έρευνες των τελευταίων ετών δείχνουν ότι η συστηματική συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης και φυσικών δραστηριοτήτων μειώνουν αυτά τα επίπεδα της κατάθλιψης. Τα άτομα που έχουν κατάθλιψη κάνουν καθιστική σύνδεση ζωή και δεν ασχολούνται με σπορ και φυσικές δραστηριότητες. Έτσι τίθεται το ερώτημα αν είναι η κατάθλιψη που δημιουργεί την αδράνεια ή αν η καθιστική ζωή επιτείνει την κατάθλιψη. Βεβαίως τα σπορ και φυσικές δραστηριότητες συνεισφέρουν και στη σωματική και την ψυχική υγεία των ατόμων. Τα άτομα μέσα από τα σπορ καταλαβαίνουν ότι όσο προσπαθούν τόσο βελτιώνονται. Το πετυχαίνουν αυτό μόνα τους χωρίς εξωτερική βοήθεια. Μόλις το καταλάβουν αυτό, αυξάνεται η σιγουριά και η αυτοπεποίθησή τους. Γρήγορα αυτή η αίσθηση μεταφέρεται σταδιακά στην καθημερινότητα, στη δουλειά, στο σπίτι, στις κοινωνικές σχέσεις. Η συμμετοχή σε σπορ και προγράμματα άσκηση ανεβάζει τη διάθεση και οδηγεί στη μείωση κατάθλιψης. Επιβεβαιωμένο αυτό. Η άσκηση αλλάζει τη διάθεσή μας μέσω της ρύθμισης του άγχους, βελτίωση αυτοεκτίμησης, της εικόνας που έχουμε για το σώμα και την άνοδο ευρύτερα της αυτοπεποίθησης. Επίσης, η άσκηση αλλάζει και ρυθμίζει καλύτερα μια σειρά φυσιολογικών μηχανισμών στα άτομα με κατάθλιψη, όπως είναι η έκρηξη των ενδοφρυφινών, η αυξομοιώση στη θερμοκρασία του σώματος. Ένα ζήτημα που προέκυψε τα τελευταία χρόνια περισσότερο είναι η λεγόμενη παιδική κατάθλιψη, ή τώρα τελευταία το προσέχουμε ίσως. Το διαζύγιο είναι μια επώδυνη διαδικασία για ένα παιδί. Ανεξάρτητα από τους λόγους της αιτίας αυτού, το παιδί αγαπάει και χρειάζεται και τους γεγονείς του για να αναπτυχθεί ολοκληρωμένα. Αν ένα παιδί
όταν κληθεί να μπει στη διαδικασία της κοινωνικής ορίμανσης, δεν έχει αποκτήσει τα εφόδια γι' αυτό το άνοιγμα από την οικογένειά του, είναι δέσμιο από αναστολές στον οικογενειακό χώρο, τότε θα εκδηλώσει τη δυσφορία του που εκδηλώνεται σε τρεις τομείς. Σε τρεις τομείς, συγγνώμη. Στη μάθηση, στη συμπεριφορά και στην ψυχοσωματική του υγεία. Δηλαδή κατάθλιψη, διαταραχές, φοβίες. Τα παιδιά βιώνουν την κατάθλιψη με τρόπους ανάλογους με εκείνους των ενηλίκων, αλλά και με ορισμένα συμπτώματα μοναδικά. Σαν υπεύθυνοι γονείς, οφείλουμε να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση, παραμερίζοντας τις περισσότερες φορές τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες. Να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, έτσι ώστε να εντοπίζουμε όποιες αλλαγές παρουσιάζει το παιδί μας σε σχέση με τη συμπεριφορά του στο σπίτι, στο σχολείο. Τις συναισθηματικές του μεταπτώσεις, επιδόσεις που παρουσιάζει σε σχολείο και τις καθημερινές του συνήθειες γενικά. Συνήθεις συμπτώματα της παιδικής κατάθλιψης είναι θλίψη, έλλειψη ενδιαφέροντος, απώλεια ευχαρίστησης, άγχος, συναισθηματική αναστάτωση, δυσκολία οργάνωση τη σκέψη, αρνητική εικόνα, ενοχές, αδυναμία, απελπισία, απομόνωση, αυτοκτονικές σκέψεις, αλλαγές στην όρεξη, διαταραχές ύπνου, νοθρότητα, προσκόλληση δραστηριότητα με υπερβολική χρονική διάρκεια, παράδειγμα ηλεκτρονικά παιχνίδια, νευρικότητα, αυτοκαταστροφή. Ακόμη, στο γνωστικό επίπεδο, ένα καταθλιπτικό παιδί παρουσιάζει δυσκολία οργάνωση τη σκέψη, αρνητική εικόνα, απαξίωση, ενοχές, αδυναμία, απελπισία. Και πάντα την αίσθημα της απομόνωσης. Τα κορίτσια με κατάθλιψη απομονώνουν και μένουν σιωπηλά, απογοητευμένα, χωρίς καμιά σχεδόν δραστηριότητα. Τα αγόρια, αντίθετα, έχουν επιθετική και διασπαστική συμπεριφορά, ενώ χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ, η κατάθλιψη στα παιδιά μπορεί να οφείλεται και σε γενετικούς παράγοντες, οικογενειακό ιστορικό, σε βιοχημικούς παράγοντες, δηλαδή νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο, χημικές ουσίες στο κεφάλαιο, σε περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς λόγους, από πολύ αγαπημένο διαζύγιο, το φυσικό περιβάλλον ακόμα και σε ψυχολογικούς παράγοντες. Η κατάθλιψη στα παιδιά είναι συνήθως αποτέλεσμα συνδυασμού γενετικής προδιάθεσης, προβλημάτων των πρώιμων αναπτυξιακών εμπειριών τους και έκθεση πιέσεις, εντάσεις και άγχος, όπως συμβαίνει σε ένα διαζύγιο, ένας πατέρας στη φυλακή ή επιθετική σχέση των γονέων μεταξύ τους, προστριβές. Πολλά παιδιά με κατάθλιψη υποφέρουν σιωπηλά. Τα συμπτώματα περνούν να παρατηρείται γιατί η κατάθλιψη στα παιδιά ξεκινά με ύπουλο τρόπο, ενώ η ένταση των συμπτωμάτων έχει την τάση να αυξομειώνεται. Ένας λόγος ακόμη για τον οποίο η κατάθλιψη στα παιδιά μπορεί να περνά παρατήρητη είναι ότι το βάρος των ευθυνών τους είναι μικρότερο από τους ενήλικους, με αποτέλεσμα η μείωση της αποδοτικότητάς τους να είναι λιγότερο εμφανής. Η ίδια αμερικάνικη έρευνα αναφέρει πως τα παιδιά με κατάθλιψη και ΔΕΠΗ, διάσπαση ελλειμματικής προσοχής όπως λέγεται η υπερκινητικότητα, είναι πιθανό να παρουσιάζουν σε ενηλίκες αυτοκτονική συμπεριφορά σε μεγαλύτερο βαθμό από άτομα που παρουσιάζουν μόνο κατάθλιψη. Τα παιδιά, τα καταθλιπτικά παιδιά, συχνά έχουν καταθλιπτικούς γονείς. Η διάγνωση αυτής της κατάθλιψης πρέπει να γίνεται στο ειδικό, από το ειδικό προσωπικό των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων, το λεγόμενο ΚΕΔΗ. Προϋπόθεση της διάγνωσης κατάθλιψης ένα παιδί είναι να είναι ενήλικες ενήμεροι, βέβαια, σχετικά με αυτά τα συμπτώματα της διαταραχής. Πιθανώς ούτε καν να συνειδητοποιούν αυτοί ότι του συμβαίνει κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Τα παιδιά ζουν σε περιβάλλον ελεγχόμενο από ενήλικους και συνεπώς. Εμείς, ενήλικοι, είμαστε αυτοί που πρέπει να αναγνωρίσουμε τις ενδείξεις και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Πώς όμως πρακτικά αντιμετωπίζουμε την παιδική κατάθλιψη? Η αντιμετώπιση και θεραπεία της παιδικής κατάθλιψης περιλαμβάνει συμπεριφοριστική και γνωσιακή, θα λέγαμε, θεραπεία. Η παρέμβαση λοιπόν περιλαμβάνει εκπαίδευση των παιδιών στην επίλυση προβλημάτων και βελτίωση των ικανοτήτων συνεργασίας. Ενώ έχει ακόμα στόχο να βοηθήσει το παιδί να ανεβάσει το επίπεδο δραστηριότητού του και να συμμετέχει σε ευχάριστα γεγονότα. Τα παιδιά που έχουν κατάθλιψη μπορούν να ωφεληθούν επίσης με εκπαίδευση με λεγόμενες κοινωνικές δεξιότητες. Το σχολείο πρέπει να διευκολύνει την πρόληψη, την αναγνώριση και την αντιμετώπιση της παιδικής κατάθλιψης. Είναι βέβαια, ειδικά στη χρονική κοινωνικο-οικονομική συγκυρία των προηγούμενων ετών και με τα προβλήματα των ιών που έχουμε, απολύτως δεδομένο ότι μιλάμε θεωρητικά. Έτσι. Η αποτελεσματική παρέμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντως συνεργασία σχολείου και φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνθήκες που προκαλούν σύγχυση, απάθεια, αποξένωση και απελπισία. Καταστάσεις που βιώνουν πολλά παιδιά. Βαρύνουσα σημασία είναι η αντιμετώπιση του παιδιού με κατάθλιψη από τους γονείς του. Μπορούμε οι γονείς να προσεγγίσουμε το παιδί χωρίς κριτική και σχόλια για τη συμπεριφορά του. Οθούμε το παιδί να μας μιλήσει για τα συναισθήματά του με έναν απλό τρόπο. Πες μου, τι τρέχει, ας πούμε. Προσπαθούμε να μπούμε στη θέση του παιδιού. Σεβόμενοι τα συναισθήματα. Το αφήνουμε να μιλήσει περισσότερο από εμάς. Δεν το χρειάζεται να το διακόπτουμε. Ας το αφήσουμε να εκφραστεί. Ή να κάνουμε σχόλια και να το φέρουμε σε δύσκολη θέση όπως «Α, είμαι σε όλα τα χαρτίρια σου κάνουμε, σου λείπει τίποτα. Τι είναι αυτό που σε κάνει έτσι να νιώθεις παρόλα αυτά θλίψη». Πρέπει να αποφεύγουμε να κάνουμε διάγνωση και να δούμε συμβουλές ή να εκφράζουμε την ανησυχία μας ή να είμαστε καθησυχαστικοί. Μοιραζόμαστε μαζί τους τα συναισθήματα που μας γέννησε ένα βιβλίο, παράδειγμα, μια ταινία που βλέπουμε μαζί, ένα παιχνίδι με στόχο να ξεκινήσουμε κάποιο διάλογο. Βοηθάμε το παιδί να καταλάβει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να αναλύσει τα συναισθήματά του. Συζητάμε τις επιλογές, του δίνουμε λύσεις για να διευθετήσει ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει.
Αναπτύσσουμε ένα πλάνο δράση. Τι επιθυμεί το παιδί να κάνει, πώς μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε, πότε εμείς οι δύο θα ξαναμιλήσουμε. Η επικοινωνία, αγάπη, η αποδοχή των συναισθημάτων του παιδιού, καθώς και η αναγνώριση του κουράγιου του να μιλήσει στα δύσκολα ή αδύσκολα πράγματα, οδηγούν στην εμπιστοσύνη. Η υπομονή μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο εργαλείο όταν έχουμε επαφή με ένα παιδί που έχει κατάθλιψη. Παίρνουμε πάντα πολύ σοβαρά υπόψη μας τα σχόλια ενός παιδιού σχετικά με την αυτοεικόνα που έχει, με την επιθυμία θανάτου ή τις απόψεις του για αυτοκτονίας. Περί αυτοκτονίας. Οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να τις εντάξουν να χρησιμοποιούν τεχνικές μάθησης, τέτοιες που θα κινητοποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών που έχουν κατάθλιψη και θα ενεργοποιήσουν κάποια κίνητρα, κρυμμένα ίσως. Πολύτιμο όπλο του εκπαιδευτικού είναι το εύστοχο χιούμορ. Προσπαθούμε να οργανώσουμε ευχάριστες δραστηριότητες στη διάρκεια της ημέρας, επαινούμε τα παιδιά να τα καταφέρουν, αποφεύγουμε την κριτική, την αρνητική κυρίως, καθώς τα παιδιά έχουν την τάση να εστιάζουν σε ό,τι κάνουμε λαθασμένο τρόπο. Η κατάθλιψη στα παιδιά και τους εφήβους αποτελεί όλο ένα και μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα. Οι σύγχρονοι ρυθμοί διαβίωσης και εργασίας πολλές φορές δεν αφήνουν περιθώρια στους γονείς να προσεγγίσουν όπως θα ήθελαν. Ο φόρτος της δουλειάς τους, ίσως. Αυτό που είναι απαραίτητο για το παιδί. Παρ' όλα αυτά, είναι ανάγκη να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να εντοπίσουμε οποιαδήποτε απόκληση παρουσιάσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν το παιδί μας παρουσιάσει ένα ή περισσότερα από τα συμπτώματα που έχουμε αναφέρει, έχει απαραίτητα ντε και καλά κατάθλιψη. Η κατάσταση είναι ενισχυτική όταν τα συναισθήματα συνεχίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και χειροτερεύουν. Ο τρόπος αντιμετώπισης που χρησιμοποιούσαμε πριν δεν αποδίδει πλέον και τέλος. Πότε, όταν η συναισθηματική αυτή κατάσταση επηρεάζει τη λειτουργία του παιδιού στην καθημερινή του ζωή. Πάντως, ο έγκαιρος και άμεσος συντοπισμός της κατάθλιψης του παιδί μας προϋποθέτει τη συνεχή επαφή μαζί του και την καθημερινή παρουσία μας. Στην περίπτωση όμως που δεν είναι δυνατό αυτό, τότε θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία, επικοινωνία και ενημέρωση ανάμεσα στους δύο γονείς προς όφελος του παιδιού τους. Κατάθλιψη η Εκκλησία δεν αναφερθήκαμε πέρα από την εισαγωγή λίγο στην αρχή. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, η τροφή της ψυχής δεν μπορεί να αντληθεί από υλικά στοιχεία. Σαν πνευματική που είναι η ψυχή, νους, απαιτεί πνευματική τροφή. Τρέφεται με τη θεία ενέργεια, με τη θεία χάρη. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν κινείται αγαπητικά προς τον Θεό, όταν δεν έχει ταπείνωση, τότε δεν είναι δεκτικός θείας χάρης, που χαίρεται πλούσια προς όλους. Αλλά δυστυχώς λαμβάνεται μόνο από ταπεινός και πράος. Έλεγε κάποτε ο γέροντας, Άγιος Πορφύριος, Κύριο αίτιος στην κατάθλιψη. Σε μια Πάσχουσα τα λέει αυτά. Και σε όλα αυτά που λέμε πειρασμικά, σατανικά δηλαδή, πειρασμικά πράγματα. Είναι ότι έχεις μεγάλο εγωισμό μέσα σου. Ό,τι και αν κάνεις, θα κατορθώσεις να αποκτήσεις ταπείνωση, τίποτα δεν κάνεις. Μόνο με τα ναρκωτικά θα προσπαθείς να κοιμηθείς ή να ηρεμήσεις. Μη βάζεις στο μυαλό σου θα κάνετε κάτι με καλούς γιατρούς ή με καλά φάρμακα. Το μυστικό είναι η ταπείνωση, έλεγε και ξανάλεγε. Η αληθινή ταπείνωση όμως και η γνήσια προς το Θεό αγάπη επιτυχάνεται μόνο όταν ο άνθρωπος ζει στα ζωντανό κύτταρο της Εκκλησίας και μέσω της θείας χάρης που υπάρχει εντός αυτής. Τότε πραγματώνεται η πορεία του εκπεσόντα ανθρώπου προς αυτό που λέμε καθομοίωση του Θεού, που είναι ουσιαστικά μια θεραπευτική διαδικασία με πρώτο στάδιο την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Τι θα πει, έχω άγχος, νεύρα, ψυχασθένειες, ρωτούσε πάλι ο Άγιος Πορφύριος. Και απαντούσε μόνος του. Πιστεύω ότι υπάρχει διάβολος όλα αυτά. Δεν είποντας όμως στον Χριστό με αγάπη, μπαίνει ο διάβολος και μας ανακατεύει. Τα πάθη και οι δαίμονες δεν απομακρύνονται συνεπώς με χάπια ή ηλεκτροσόκ κατά την ίδια διδασκαλία, αλλά με το μυστήριο της εξομολόγησης. Ο άνθρωπος πρέπει να εξομολογηθεί με ειλικρίνεια τα αμαρτήματα της ζωής του, τα κύρια γεγονότα που τη σημάδεψαν, καθώς και το πώς εκείνος τα αντιμετώπισε, όπως διδάσκει και ο Θεοφώτης του Γέροντας Πορφύριος. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος από την άλλη μεριά, ενώ συνιστούσε στους ασθενείς να συμβουλεύονται χριστιανούς γιατρούς, γιατί τους φωτίζει ο Θεός, είχε εκφράσει την απαρέσκειά του στα ψυχολογικά βιβλία, αλλά και προσέγγιζε την ίδια την ψυχολογία και την ψυχιατρική, πιστεύοντας ότι πολλοί δάσκαλοι της ψυχιατρικής θεωρούν τα ψυχικά φαινόμενα έχουν μόνο βιολογικό, έλεγε υπόβαθρο. Θεώρηση που συνιστά άρνηση της ύπαρξης άειρης, νοερής και λογικής ψυχής στον άνθρωπο. Ήταν μάλιστα επιφυλακτικός ή αρνητικός για πολλές θεραπείες που εφάρμοζαν αυτοί οι προαναφερθέντες ψυχίατροι. Τέτοια προαναφερθέντες ψυχίατροι. Πάνε λέει να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, λέει κατά λέξη ο γέροντας. Είτε με ηρεμιστικά, είτε με θεωρίες γιόγκα. Και την πραγματική ηρεμία που έρχεται να ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν για να έρθει θεία παρηγορία μέσα τους. Η εξωτερική μόρφωση για το άγχος, επισήμανε ο σοφός γέροντας, οδηγεί καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμα και μικρά παιδιά, στις ψυχαναλύσεις και τους ψυχιάτρους. Ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε Θεό πιστεύουν, ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στο Θεό και την αληθινή ζωή, τη μεταθάνατο, την αιώνια. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς του τον Αβά Ισαάκ, θα γινόταν καλά όσοι πιστεύουν στο Θεό. Γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής, κατέληγε ο Άγιος Πατέρας Παΐσιος. Θεραπεία υπάρχει συνεπώς μόνο στο αληθινό ψυχιατρίο, την Ορθόδοξη Εκκλησία, και παρέχεται δωρεάν από τον ιατρό των ψυχών και του σωμάτων μας, τον κύριο Ιησού Χριστό. Βασιστήκαμε, Νικόλαο Καυκίου, Έμονες Ιδέες και Επίμονες Παρανομητικές Συμπεριφορές, Θεοδωράκης Γάμα, Άσκηση Ψυχική Υγεία και Ποιότητα Ζωής, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Εμμανουήλ Κουλιάδη, Συμπεριφορά στο Σχολείο,
Αθήνα 2010. Γεωργιάδου Λεμπέση, παιδική κατάθλιψη από τους συλλογογονείς. Βασιλείου Μουστάκη, θλίψης, περιοδικό εφημέριος, 14ο τόμος 1965. Γέροντος Πορφύριου Ιερομονάχου, Ανθολόγιο Συμβουλών, έκδοση 8η. Γέροντος Πορφύριου Καυσοκαλυβή, του Βίου και Λόγια, έκδοση Z. Επίσης, Γέροντας Παϊσίου προς Βασίλειον Τίμιο Σταυρός, 23ο 1977. Βρίσκεται στο βιβλίο Ψυχολογία, βιβλία ψυχολογίας του Γέροντος Παϊσίου. Ζουρνατζόγλου Νικολάου, επιστολές Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, εκδόσεις Αγιοτόκος Καπαδοκία. Και πάλι του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, λόγοι Α, ιερώνες εγκαστήριων, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκης. Αυτά για σήμερα με την κατάθλιψη. Να είστε όλοι καλά.